Ναι, ευχηθώ και εγώ υγεία, αγάπη στις οικογένειές μας, ευτυχία και δύναμη να συνεχίσουμε μαζί. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ που βρισκόταν η ΔΕΗ το πρώτο εξάμεινο του 19, στο κύλος της καταστροφής. Και που είναι σήμερα, 5 χρόνια αργότερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήταν δικαίωση πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τον Αΐ Σανιβερίου, που είναι, όπως ακούσαμε, το είχαμε μάθει και νωρίτερα, η πιο ανταγωνιστική μονάδα της ΔΕΗ, η πρώτη που μπαίνει στο σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν υπήρχε πρωτάθλημα των μονάδων της ΔΕΗ, το Αλιβέρι θα ήταν πρώτο μακράν. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Δημήτρο Κουτρογιάννη, σε όλη τη διοίκηση, στους εργαζόμενους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω μια τόσο αποδοτική συνεργασία διοίκησης και σωματείου και χαίρομαι ακόμα περισσότερο γιατί είχα βρεθεί αρκετές φορές σε διάμεσα που τα βρήκατε με το Δήμο. Λοιπόν, γιατί είναι κοινό το συμφέρον μας, ο Άης Αλιβερίου είναι δεμένος με την περιοχή, με την ιστορία της και με το μέλλον της. Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια, με όλη μου την καρδιά, τις καλύτερες ευχές σε όλους, να πάμε το 2024 ακόμα καλύτερα.